Νέα επιστολή με παραλήπτη το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, απέστειλε χθες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και με την οποία ζητά εκ νέου τη διευθέτηση κοινής συνάντησης στη Νέα Υόρκη του ιδίου και το Ερσίντατάρ με τον κύριο Γκουτέρες. Πιθανή ημερομηνία της συνάντησης το τελευταίο δεκαήμερο Σεπτεμβρίου μετά το πέρας των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του Διεθνούς Οργανισμού. Ήταν και ένα μήνυμα που μεταφέραμε και από τη μόνη μας αντιπροσωπεία, αλλά και στη συνάντηση που είχα πρόσφατα με τον βοηθό Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και ελπίζω να υπάρξει ανταπόκριση. Είμαι επικεντρωμένος στο θέμα της συνάντησης και φυσικά στο να ανταποκριθεί και ο Γενικός Γραμματέας στο κάλεσμα του Συμβουλίου Ασφαλείας για τον διορισμό ενός ειδικού αντιπροσώπου, ο οποίος θα ερευνήσει τις προοπτικές για επανάληψη των συνομιλιών. Μέχρι στιγμής έχει κλείσει μόνο η συνάντηση του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Αντώνιο Γκουτέρες την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σχολίασε και τα όσα προέκυψαν κατά την συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας Γιώργου Γεραπετρίτη με τον ομόλογό του της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, που φιλοξενήθηκε την Τρίτη στην Άγκυρα. Ενημερωθήκαμε από τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών. Οφείλω να αναφέρω ότι από αυτά που έχουμε ενημερωθεί δημιουργείται μια προοπτική, αλλά αντιλαμβάνεστε όλα θα κριθούν επί των δεδομένων. Ενώ εκ νέου στο στόχαστρο έβαλε την Κυπριακή Δημοκρατία ο Τζακ Στρό, πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας επί διακυβέρνησης Τόνι Μπλερ. Σε άρθρο στο περιοδικό Πολιτικό, ο Βρετανός διπλωμάτης χαρακτήρισε λάθος την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ισχυριζόμενος στην ουσία ότι αποτέλεσε το δούριο ύπο της Ρωσίας εντός της Ένωσης και κάλεσε επίσης τη διεθνή κοινότητα να βάλει στη συζήτηση τη λύση δύο κρατών στην Κύπρο. Η Βρετανία δεν μπορεί να επηρεάσει από μόνη της τη λύση δύο κρατών για την Κύπρο, αλλά αυτό που θα μπορούσε και θα έπρεπε να κάνει είναι να σπάσει το ξόρκι για την Κύπρο, να βάλει τη λύση των δύο κρατών στο τραπέζι και να επιδιώξει να πείσει άλλους εταίρους ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να ξεπαγώσει αυτή η σύγκρουση. Σε μια άλλη εξέλιξη, ο λεγόμενος Υπουργός Εξωτερικών της Απχαζίας, σύμφωνα με δημοσιεύματα, αναγκάστηκε να υποβάλει την παραίτησή του μετά την παράνομη επίσκεψη που πραγματοποίησε στα κατεχόμενα και αφού ακολούθησαν πιέσεις από την Μόσχα. Η Απχαζία, μετά την απόσχησή της από τη Γεωργία το 1992, αναγνωρίζεται μόνο από λίγα κράτη, μεταξύ των οποίων και η Ρωσία.